Όλα τα χρώματα δεν είναι για τα πάντα. Υπάρχουν χρώματα εξωτερικού χώρου, υπάρχουν χρώματα εσωτερικού χώρου, υπάρχουν χρώματα οικολογικά, υπάρχουν χρώματα διαπνεώμενα, υπάρχουν χρώματα για το μπάνιο, υπάρχουν χρώματα για τα υπνοδωμάτια, για τα παιδικά και δωμάτια. Υπάρχουν, να συμπληρώσω κι εγώ, χρώματα πολύ οικονομικά. Ναι, και υπάρχουν, κανονικά σε τιμές, ναι, και πολύ τσιμπημένα. Και είναι και το ζητούμενο σε μια περίοδο ύφεσης όλων αυτών των ετών. Έτσι ακριβώς. Και για να πούμε χοντρά κάποια πράγματα και όσον αφορά την ποιότητα, και σε ευχαριστώ πολύ που το θέτεις αυτό σαν θέμα. Στο σύνολό τους οι εταιρείες έχουν δύο καλές ποιότητες χρωμάτων. Άλλες έχουν τρεις. Η πολύ καλή ποιότητα, η μέτρια ποιότητα και η κακή ποιότητα. Οι κακές ποιότητες για μένα είναι ποιότητες οι οποίες είναι μόνο για να βάφουμε τους μαντρότυχους. Άμα θέλουμε να τον βάψουμε λίγο άσπρο, να φαίνεται άσπρο. Η μεσαία ποιότητα είναι όταν θα πρέπει να επαναβάψουμε έναν επαγγελματικό μας χώρο και κυρίως το λευκό, να μην χρησιμοποιήσουμε χρώμα. Δηλαδή, γιατί η πιστότητα χρώματος και πραγματικότητας έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Καλό θα είναι στο σπίτι μας και στον επαγγελματικό μας χώρο για πρώτο χέρι βάψιμο, γενικά για επαναβαφή, να χρησιμοποιούμε την πρώτη ποιότητα χρωμάτων της κάθε εταιρείας και ας πληρώνουμε λίγο παραπάνω. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η ποιότητα, όσο καλύτερη είναι η ποιότητα, τόσο μεγαλύτερη καλυπτικότητα έχει, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια βάφεις, τόσο περισσότερο μένει. Όσο πέφτει στην ποιότητα, τόσο λιγότερα μέτρα βάφεις και τόσο απαραίτητη είναι η επαναβαφή, όσο το δυνατόν. Και περισσότερο υλικό και περισσότερο χρώμα εκείνη τη στιγμή που το βάφεις. Ενδεικτικά, για να καταλάβει ο κόσμος ότι ένα 15 λίτρο λευκού χρώματος μιας πολύ καλής εταιρείας στο εμπόριο κάνει γύρω στα 33, 34, 35, 36 ευρώ. Ένα Β ποιότητας κάνει γύρω στα 24, 25 και ένα Γ ποιότητας κάνει γύρω στα 18 με 20. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ πάω δύο φορές το χρόνο και επαναβάψω με τη διπλάσια ποσότητα, θα δώσω 50 ευρώ αντί να δώσω 20, αντί να δώσω 35 και να το βάψω μία και καλή για 3 χρόνια, 4. Άρα λοιπόν στην ουσία στην οικοδομή ισχύει αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ σαν μηχανική, ότι όταν θέλεις το καλύτερο, ναι, θα πρέπει να το πληρώσεις. Όταν θέλεις κάτι το οποίο θα είναι να σε βγάλει σκάντζα για κάποιο χρονικό διάστημα, το οικονομικότερο στην ουσία δεν είναι πάντα το καλύτερο. Σωστά κάνεις ειδοθέτης και μάλιστα έχουμε ετοιμάσει και σχετικές κάρτες να τις δούμε για να γίνει πιο χειροπιαστό και στους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που θα μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε το σωστό χρώμα για τους τοίχους του σπιτιού, τα οποία είναι τα εξής. Διαλέγεται απόχρωση κοιτώντας απλά το δειγματολόγιο. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι το δειγματολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό της κάθε εταιρείας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι το χρώμα το οποίο βλέπουμε στο δειγματολόγιο είναι μια μικρή επιφάνεια, οπότε οι χρωστικές και η πιστότητά του είναι τελείως διαφορετική από αυτό που θα δούμε σε μια ενιαία μεγάλη επιφάνεια. Σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το χρώμα το οποίο βλέπετε στο δείγμα, αυτό που θα δείτε στον τοίχο είναι περίπου 1 με 1,5 τόνο πιο ανοιχτό. Πιο ανοιχτό. Πιο ανοιχτό. Πολύ σημαντικό. Λαμβάνετε υπόψη το φωτισμό του σπιτιού σας. Εξίσου σημαντικό σημείο, γιατί καμιά φορά βλέπουμε σε κάποια περιοδικά κάποιους πολύ ωραία βαμμένους τοίχους με ειδικούς φωτισμούς. Λέμε θέλουμε να το κάνουμε έτσι, αλλά ποτέ δεν θα βγει έτσι. Ο καλύτερος φωτισμός επιλογής χρώματος είναι ο φυσικός φωτισμός. Γιατί αν πάμε σε τεχνητό φωτισμό, ανάλογα αν έχουμε ψυχρά χρώματα φώτα ή ζεστά φώτα, δηλαδή λευκά ή κίτρινα, αυτό έρχεται και ηρυδίζει και μας κάνει διαφορετικούς τόνους χρώματος. Οπότε λοιπόν το δείγμα το οποίο εμείς θα βάλουμε στον τοίχο, το οποίο θα πρέπει να έχει μια πιστότητα ως προς το δείγμα το οποίο βλέπουμε, αν το χρώμα μας είναι ψυχρό ή αν το φως μας είναι ψυχρό ή αν το φως μας είναι ζεστό, θα το αλλάξει. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, το βλέπουμε τη μέρα, στο φυσικό φωτισμό του δωματίου μας. Μάλιστα. Το επόμενο σημείο μου ήρθε στο μυαλό η σύζυγός μου, που πάντα αυτό μου έλεγε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι και ένας κανόνας σωστής συμπεριφοράς, δηλαδή αποφασίζετε πρώτα το χρώμα του τοίχου σας και μετά τα επιπλά σας. Είναι λίγο αστείο αυτό, το κάνουν πολλοί. Το κάνω πολύ το ανάποδο. Το κάνω πολύ. Πήραμε μια καρυδιά σαλόνι καταπληκτικό, Βίρε Λευτέρα, οπότε πρέπει να βάψουμε το σπίτι μας άσπρο αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Ναι. Οπότε, ναι, ακριβώς το ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Πρώτα βάφουμε το σπίτι μας, γιατί έχει να κάνει ο τοίχος, έχει να κάνει, είναι συνάρτηση των κουφωμάτων, ναι, των πατωμάτων και γενικά ό,τι έχει να κάνει τη ξυλοδουλειά που έχει μέσα στο σπίτι και όχι συνάρτηση των επίπλων και των κουρτινών.
Σωστό. Η κουρτίνα και τα έπιπλα είναι τα επίκτητα πράγματα τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και όχι τα μόνιμα. Γιατί να μην το κάνουμε με τις έντονες αποχρώσεις? Η έντονη απόχρωση έχει να κάνει, είναι πολύ προκλητική με την έννοια πια. Πρώτον, πρέπει να διαλέξετε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, δηλαδή να το πληρώσετε σε χρωστική για να έχεις μια πιστότητα στην απόδοση αυτό που σου έχει προτείνει ο διακοσμητής ή αυτό που έχεις δει εσύ σε ένα πολύ ωραίο περιοδικό. Δεύτερον, θέλει πάρα πολύ καλό μάστορα, γιατί τα κοψίματα, δηλαδή οι ενώσεις ενός πολύ σκουρόχρωμου χρώματος με ένα ανοιχτόχρωμο χρώμα, θα πρέπει να είναι ιδανικά. Δηλαδή θέλει πολύ καλή προεργασία και πολύ καλή δουλειά. Τρίτον, το σκουρόχρωμο είναι αυτό το οποίο μας μικραίνει τον χώρο. Θέλουμε μεγάλο τοίχο για να φανεί. Και τέταρτον, και το πολύ για μένα το πιο σημαντικό, είναι το βαριόμαστε εύκολα. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα αλλάζουμε ένα ριχτάρι σε ένα καναπέ παρά ξαναβάφουμε ένα τοίχο μπορντό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε και κάποιους βασικούς κανόνες, τους οποίους μας έχει σημειώσει. Δεν πρέπει να βάφετε μικρούς χώρους με σκούρες αποχρώσεις. Πάνω κάτω αυτό που λέγαμε μόλις. Αυτό που είπαμε πριν. Αυτό που είπαμε πριν. Είναι λάθος. Χρησιμοποιώ χρώματα οικολογικά και διαπνεώμενα. Εδώ θα πούμε ότι στο σύνολό τους πλέον οι σοβαρές εταιρείες χρωμάτων είναι τεράστιο λάθος. Στο σύνολό τους, οι σοβαρές εταιρείες πλέον χρωμάτων, οι 6-7 που δραστηριοποιούνται στον χώρο του χρώματος στην Ελλάδα, ως επιτοπλίστων όλα τα χρώματα εσωτερικού χώρου είναι και οικολογικά και διαπνεώμενα. Τώρα τελευταία έχουν βγει υποαλλεργικά, έχουν βγει χρώματα για παιδικά δωμάτια τα οποία είναι πλενόμενα, δηλαδή μπορεί να γράψει το παιδί πάνω με το μαρκαδόρο και μετά με ένα σουγκαράκι εσύ να έρθεις να το σβήσεις. Ψάξτε τα. Αυτά είναι πολύ καλά για τα παιδικά δωμάτια. Είναι εξαιρετικά. Δεν μυρίζουν καθόλου. Και εδώ θα το ξαναπούμε πάρα πολλές φορές. Τα χρώματα πλέον εσωτερικών χώρων σοβαρών εταιριών βάφει το πρωί, κοιμάται το παιδί το βράδυ. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι όλα στο σύνολό τους διαπλεώμενα. Δηλαδή, μπορείς να τα πλύνεις μια χαρά με ένα σουγκαράκι και να μην χαλάσει καθόλου την χρωστική του. Να το. Χρησιμοποιώ χρώματα πλενόμενα για τα παιδικά δωμάτια και αποφεύγω τα πετσαρίες. Αν δεν είμαι σίγουρος ότι θα τις κρατήσω πολλά χρόνια, καταστρέφουν το χρώμα του τοίχου. Ναι, εδώ είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Τα πετσαρίες που παλιά επί των ημερών των γονιών μας, και όχι τόσο στην Κρήτη, τόσο όσο σε πιο ψυχρές πόλεις, τα πετσαρία γιατί έμπαινε στον τοίχο? Έμπαινε στον τοίχο γιατί δεν υπήρχε μόνωση. Πρώτο. Δεύτερον, δηλαδή κράταγε το κρύο από έξω. Δεν το άφηνε να μπει μέσα. Αυτό ισχύει. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος υπήρχαν στα παλιά σπίτια στα μπαρόκ. Γι' αυτό φορούσαν και πάρα πολύ βαριές κουρτίνες. Δηλαδή θέλανε να κλείσουν, να εγκλωβίσουν το κρύο και να μην το αφήνουν να μπαίνει μέσα. Γιατί? Πρακτικές, ε. Ναι, το κάνανε αυτό. Τα πετσαρία όμως στο σύνολό της, λόγω συστολοδιαστολής και λόγω της κόλλας η οποία υπήρχε, με τον καιρό άρχισε και είχε μια μεγάλη διεισδυτικότητα στο σοβά και στο χρώμα, με αποτέλεσμα να τρώει τελείως το χρώμα και να πιάνει και ένα μεγάλο κομμάτι του σοβά. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι και εγώ περιστατικό που ήθελα να βγάλω τα πετσαρία και έφευγε μαζί και ο σοβάς. Έχει να κάνει με την παλαιότητα. Εκεί θες μετά άλλα στοκαρίσματα πάλι. Αυτό λέω πριν. Ναι. Ότι θα πρέπει διαρκώς μετά, για να γίνει μια σπατουλαριστή επιφάνεια, θα πρέπει να δώσεις διπλάσια λεφτά στον τεχνίτη για να στο φέρει στο επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο θέλεις εσύ. Γενικά, οι ταπετσαρίες πλέον στην Κρήτη και γενικά στα μέρη τα οποία έχουν να κάνουν με έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, γιατί οι ραφές, αυτά είναι ρολά, ένα μέτρο, ένα μισή μέτρο. Οι ραφές με τη συστολοδιαστολή ανοίγουν, θα μιλήσουμε για τις ταπετσαρίες κάποια στιγμή. Πριν και στο επόμενο θέμα. Ναι, γιατί υπάρχουν ειδικές κόλλες οι οποίες απορροφούν τη συστολοδιαστολή με αποτέλεσμα να μην φαίνεται το ράμα εκεί της ένωσης του ανοιχτό. Γι' αυτό και είναι λάθος μεγάλο, φίλε Λευτέρη, να χρησιμοποιούμε σκουρόχρωμες ταπετσαρίες, γιατί η ένωση φαίνεται χαρακτηριστικά άσχημα. Έχεις στη συστολοδιαστολή. Νομίζω ότι είπαμε όλα. Μέσα σε 10 λεπτά, ό,τι είχαμε να πούμε για τα χρώματα, δώσαμε τις κατάλληλες οδηγίες, έτσι, χρηστικές συμπεριφορές απέναντι στο βάψιμο για το σπίτι μας. Πολλοί είναι αυτοί που θα το κάνουμε τώρα όσο οδεύουμε και προς το καλοκαίρι. Ναι, κάτι να πω τελευταίο είναι ότι για τα νεόδμητα σπίτια, για καινούριο σπίτι, όταν θες για να το βάψεις μέσα, χρησιμοποιείται ένα στρωμαστάρι και βάζουμε μέχρι και 3 χέρια, αν έχουμε έντονο χρώμα μέσα. Οι επαναβαφές γίνονται κυρίως με 2 χέρια, εκτός αν χρειαστεί να αλλάξουμε τόνο χρώμα που θέλει επίσης 3 χέρια. Όταν έχουμε εξωτερικό χώρο, εκεί έχει να κάνει πάρα πολύ η επιλογή του χρώματος με την
με το μικροκλίμα της περιοχής που βρίσκεται πρέπει το σπίτι. Να το προσέχουμε και είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι κοντά στη θάλασσα. Αν υπάρχει υγρασία. Αν υπάρχει υγρασία, κυρίως η αλμύρα είναι τεράστιο πρόβλημα και πρέπει πάρα πολύ να μιλήσετε με κάποιον υπεύθυνο ο οποίος γνωρίζει για χρώματα. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτό που είπες στην αρχή, για να μην ταλαιπωρηθούμε στο μέλλον. Θα το βρεις μπροστά σου. Δύο και τρεις φορές, μέσα σε ενδεχομένως ένα με δύο χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τις σιλικόνες και για πώς πρέπει να προφυλάσσουμε τα παράθυρα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Να είστε καλά. Για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε, Πέτρος Χατζησταύρος, πολιτικός μηχανικός, κάθε Δευτέρα εδώ στις 7. Οτιδήποτε έχετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν,